Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτό που πραγματικά έγινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα έσχος, απρόκλητα και ανέτια. Και όπως ομολογήθηκε τώρα από τον αρχηγό της αστυνομίας με εντολή της κυβέρνησης. Απρόκλητα και ανέτια χτυπηθήκανε και προσαχθήκανε 8 συνάδελφοί μας, 8 συναγωνιστές, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα, ημέρα απεργίας, να διαδηλώνουν για τα δίκαια αιτήματά τους και να διαδηλώνουν ενάντια στον ατοϊκό καράβι, ενάντια στο καράβι των δολοφόνων που ελιμένησε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε ένα λιμάνι, σε ένα χώρο δουλειάς που μέρα απεργίας ήταν γεμάτο αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό που βγήκε και από τη συνάντηση ήταν ότι η αστυνομία ενήργησε με εντολή της κυβέρνησης. Εμείς απαιτήσαμε, απέτησαν οι συνάδελφοί μας και τα συνδικάτα από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και απαιτούμε και εμείς τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι οι συνάδελφοι συναγωνιστές. Αυτή τη στιγμή κρατούνται ανέτια 8 συνάδελφοι στην ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη και απαιτούμε να βγουν. Η κυβέρνηση μέτρησε πάρα πολύ την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας. Γι' αυτό εδώ και τόση ώρα μασάνε τα λόγια τους και δεν μπορούν να βρουν δικαιολογίες για να τεκμηριώσουν την ανέτεια επίθεση που δέχτηκαν οι συνάδελφοι και οι συναγωνιστές. Γι' αυτό λοιπόν μένουμε εδώ και τους δηλώνουμε ότι το εργατικό κίνημα δεν κάνει πίσω. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι όσοι καταστολή κι αν στρέψουν εναντίον μας. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στα λιμάνια, στα τρένα, στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, παντού, για τις ανάγκες μας, για το δίκιο μας και ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Ξαναλέμε, απαιτούμε εδώ και τώρα, μένουμε εδώ και φωνάζουμε να απελευθερωθούν οι 8 συνάδελφοί μας.